απάντηση. Τούτο το κόμμα είναι δικό τους και δικό μας. Δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει. Πέρασε και όλας ένας χρόνος από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Ναι, σαν θέμα φαίνεται. Ένας χρόνος γεμάτος τρομακτικά και συνταραξικά γεγονότα. Συλλήψεις, βασανιστήρια και σε ένα υπότε περιγραμμή και η τραγική ιστορία της Κύπρου. Ακολούθησε όμως η αποκατάσταση δημοκρατίας. Το νεότερο γεγονός που μπορούσε ποτέ να συμβεί. Μια δικαίωση για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Δικαίωση για όσους αποδανείστηκαν από την Χούντα ή αγωνιστήκαν εναντίον της. Μα πού είναι οι υπόλοιποι φοιτητές? Έχουμε συμφωνήσει κάθε χρόνο τέτοια μέρα να μαζευόμαστε όλοι εδώ και να θυμάμαι τους νεκρούς μας. Ναι, γιατί δεν ήρθαν όλοι. Μήπως το ξέχασαν. Μα καλά, τι είναι τώρα. Ξεχνείτε το ίδιο γονότα. Είναι δυνατόν να ξεχάσει κανείς εκείνο το βράδυ. Να, έρχεται και πόλη. Δεν αρχίσαμε σωστά. Όχι, απλώς φοβηθήκαμε. Μήπως ξεχάσατε τη συνάντησή μας. Κανείς μας δεν πρόκειται να ξεχάσει ποτέ αυτή τη συνάντηση. Δώσαμε όλο το κάθε χρόνο τέτοια μέρα να μαζευόμαστε στο Πολυτεχνείο. Ωραία. Όπως βλέπει, είμαστε όλοι εδώ. Ακόμα και οι καινούργοι φοιτητές. Δεν θα μπορούσαμε να λείψουμε. Μπορεί να μην συμμετείχαμε στα γεγονότα. Όμως, αν βρισκόμαστε στη θέση σας, θα κάναμε και εμείς το ίδιο. Ναι, νιώθουμε περίπου για εσάς. Είστε ψηλά το όνομα της νέας γενιάς. Δυστυχώς λείπουν μερικοί. Είναι αυτοί που σκοτώθηκαν από τις σφαίρες των θηρίων. Ναι, ο Διομήδης Κομνηνός δεν είναι πια μαζί μας. Ούτε ο Γιώργος ο Σανούρης. Ούτε ο Αλέξανδρος ο Πατήλης. Και βέβαια, πώς θα μπορούσαμε να το ξεχάσουμε. Δεν είναι μαζί μας ο Αλέξης. Ποιος ήταν ο Αλέξης? Δεν τον έχω ακούσει μέχρι τώρα. Ναι, ούτε εγώ άκουσα ποτέ να μιλάω με αυτόν. Αλήθεια, πες από τον Αλέξη. Όχι, δεν έχουμε ιδέα ποιος είναι. Θα σας πω εγώ για τον Αλέξη. Ο Αλέξης ήταν... Τι συνέβη, σκοτώθηκε. Στάθηκε μπροστά από όλους για να μας προστατέψει. Ναι, μπροστά στην πύλη, στο τάγκ. Δεν θα πείθηκε κανένα. Και τώρα που σκοτώθηκε δεν θα το ξεχάσουμε. Ναι, ποτέ δεν θα το ξεχάσουμε. Η θυσία του θα μείνει για πάντα στην μνήμη μας. Ο Αλέξης θα είναι για πάντα ζωντανός που στην καρδιά μας. Μακάρι να τη μοιάζαμε. Ναι, μακάρι να μοιάζαμε στον Αλέξη. Έστω και λίγο. Μα δεν ήταν μονάχα ο Αλέξης μπροστά. Ήταν και άλλοι. Γιατί σκότωσαν ειδικά αυτό. Μήπως είχε κάνει κάτι. Ναι, κάτι έκανε. Κάτι που του εξαγρίωσε. Κάτι που του έκανε να χάσει την ψυχραιμία. Μα παρά να δείτε το τόσο τρομερό που έκανε ο Αλέξης. Έκανε το χειρότερο που θα μπορούσε να κάνει. Κάτι που κανένας τυραννός ποτέ δεν θα μπορέσει να συγχωρέσει. Τι. Ήθελε